Θέλω σας παρακαλώ να μου πείτε τι θα κάνετε στην περίπτωση που οι Έλληνες γιατροί θα αρνηθούν να το κάνουν. Το εμβόλιο δεν είναι υποχρεωτικό. Πώς να βάλεις το πιστόλι στον κρόταφο του άλλου και πεις πάρ' το εμβόλιο σου για καλά. Αυτό ισχύει και για τους απλούς πολίτες. Σημασία έχει η πολιτεία να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στο ενδεχόμενο που χρειαστεί το σύνολο του πληθυσμού και των κατοίκων της χώρας να εμβολιαστούν. Και αυτή τη διαβεβαίωση τη δώσαμε. Την ώρα που μιλάμε, ξεκίνησε η παράδοση των εμβολίων που θα καλύψει περίπου 8 εκατομμύρια δόσεις. Πότε θα αρχίσει ο εμβολιασμός, πόσο καιρό θέλετε? Από την ώρα που δοθεί η άδεια και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ήδη στην Αμερική έχει δοθεί και από ό,τι καταλαβαίνω είναι θέμα ωρών για να εγκριθεί το εμβόλιο και για την Ευρώπη. Πόσο ασφαλές είναι αυτό το εμβόλιο και μην προκαλέσουμε περισσότερα προβλήματα από ό,τι πάμε να λύσουμε. Ως πατέρας. Τι θα κάνετε στα παιδιά σας? Εγώ θα εισηγηθώ να εμβολιαστούν τα παιδιά μου. Πάντοτε ακολουθώ τη γνώμη των επιστημόνων. Γιατί και οι επιστήμονες, παιδιά έχουν.